Ο Λέο Μπατίστ τρέχει τον Κουλιεράκη, προσπερνάει τον Κουλιεράκη, φτάνει απέναντι στον Κοτάρσκι, θέλει να συνεργαστεί με τον Πέδρο Κόντε σε πρώτο χρόνο. Αυτή η στιγμή ευκαιρία χάνεται για τον Πας Γιάννενα. Ο Μούρκ στη γωνία, εκτελεί και αυτό το κόρνερ, ευκαιρία τώρα για τον Πάοκο Κλέιμαν και δεύτερος χρόνος με Κουλιεράκη. Ο Μούρκ εκτελεί πέρσι από τον Ραμούσπε, Καραχάλιο, στρώθει μπάλα στον Ντεσπότοφ, Κλέιμαν στη φάση και ο Μπάμπα σκοράρει για τρίτη συνεχόμενη φορά. Τρίτο σερί παιχνίδι που ο αριστερός μπακ του Πάοκ είναι σκόρερ. Δεν το συναντάει στην καριέρα του κάθε μέρα. Συμβαίνει, άξιο καταγραφής και τα χαμόγελα συνοδεύουν την επιτυχία του Μπάμπα. Ο Σδόεφ. Τζίμας θέλει να γυρίσει. Φάουλ από τον Ραμούσπε. Ο Μούρκ παίζει γρήγορα. Ο Σάστρε σε πρώτο χρόνο. Ο Κλέιμα περίμενε σέντρα. Του βγήκε σε σούτ. Έκοψε ο Κιάκος Καραχάλης για τον Κόντε. Για να παίξει το χώρο με τον Λέο Μπατίστ. Λέο Μπατίστ φεύγει απέναντι στον Κοτάρσκι. Σούτ με το αριστερό στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Μούρκ είναι στην εκτέλεση με το αριστερό, πέρασε η μπάλα προς τα πίσω με η ΤΕ. Σε πρώτο χρόνο η μπάλα στα δίκτυα. Δικό του πρώτο γκολ με τον ΠΑΟΚ. Ο Μεϊτέ με το καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο σκοράρει και κάνει το 2-0. Η μπάλα παίρνει μια τροχιά που ευνηδιάζει τον Κλέιμαν. Δεν μπορεί ο Κλέιμαν να διώξει καλά. Ο Τζίμας έφερε την μπάλα μπροστά του. Τέτα τέτη κόντρες. Ο Κλέιμαν απομάκρυνε με τη βοήθεια και της άμυνας του, μένει το 2-0. Μεγάλη στιγμή εδώ για τον ΠΑΟΚ για ένα τρίτο γκολ με πρωταγωνιστή τον Τζίμα. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ένα ακόμη και μεγάλη ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ με τον Γιατζιώρα. Ο Σάστρε για τον Τζίμα! 3-0! Αυτό το έβαλε λίγο πριν στο τέτα τέτ, τον νικάει ο Κλέιμαν. Εδώ ο Τζίμας κάνει καταπληκτική κίνηση, σεντερφορίσια κίνηση. Είναι η σέντρα καλή, ναι είναι η σέντρα καλή του Σάστρε. Αλλά για να πιστωθεί κάποιος την ασίστα πρέπει να υπάρχει και ένας που ακολουθεί. Ο ΠΑΟΚ πάλι από τα δεξιά και ο Σάστρε έχει ανοιχτό διάδρομο. Έψαξε το Τζίμα, η μπάλα στα δίχτυα, κάπου βρήκε, κάπου κόντραρε. 4-0. Ο Ισπανός ήταν στη σέντρα για την ασίστ στο Τζίμα λίγο πριν. Εδώ είναι πάλι ο δικός του ανοιχτός διάδρομος από δεξιά πλευρά που του δίνει το περιθώριο να εκδηλώσει το επιθετικό του ταλέντο. Η πίεση από τον Ριένστρα πήρε από τον Οσδόεφ. Ριένστρα έχει στήριγμα το Ροσέρο. Ροσέρο απέναντι στον Κοτάρσκι, πλασάρι out. Ο Σταντέλιας. Πάρα πολύ ωραία κίνηση ανάμεσα από δύο, πέρασε και πώς πέρασε. Και ο Μπράντον το έχασε και πώς το έχασε. Πήρε ο Τάισον. Πέταξε για τον Μπράντον. Ο Μπράντον τον κυνηγάει ο Κιάκος. Ο Μπράντον έφερε την μπάλα μπροστά του. Πάει στο τέταρτο με τον Κλέιμαν. Ο Κλέιμαν αποκρούει φάση που συνεχίζεται για τον Πάο Κωνσταντέλιας. Δεν πέρασε η πάσα του. Ξανά εδώ η προηγούμενη φάση. Ο Μπράντον που φεύγει κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι γρήγορος. Την ώρα της θελκής προσπάθειας τον νικάει ο Κλέιμαν. Πάλι από τα δεξιά ο Λίρατζης τώρα, σημαδεύοντας τον Μπράντον. Πάλι Λίρατζης. Τάισον Κωνσταντέλιας. Η πίεση στον Κωνσταντέλια, μετά η πίεση και από τον Τάισον. Πήρε ο Κωνσταντέλιας. Να ο Μπράντον, τρίτη ευκαιρία, δοκάρι. Ούτε τώρα. Η φάση συνεχίζεται. Ο Μπράντον λίγο πριν το έχασε. Η σέντρα από τον Λίρατζη. Μπλοκάρει ο Κλέιμαν.